Παρά το γεγονός ότι είναι μέσα του Σεπτεμβρίου, οι πολίτες της Καβάλας φαίνεται πως προτίμησαν για ακόμη ένα Σάββατο τη λαϊκή αγορά της πόλης, ψωνίζοντας βέβαια κυρίως τα απαραίτητα, ενώ το καλάθι της νοικοκυράς αποτελούνταν κυρίως από φρούτα και λαχανικά. Μια χαρά, οι τιμές όπως κάθε φορά. Προτιμάτε και γενικά τη λαϊκή αγορά της Καβάλας? Βεβαίως, πάντα. Τους παραγωγούς της Καβάλας προτιμάμε. Για εμείς το καλάθι της νοικοκυράς ή μόνο τα απαραίτητα? Όχι, όχι, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Και μέσα του μήνα έχουμε, ας πούμε, χρήματα ακόμα. Προς το τέλος είναι που τελειώνουν. Φθηνά είναι, ωραία. Και αρκετά, από όλα μπόλικα είναι. Από όλα μπόλικα. Να είναι καλά οι παραγωγές. Βλέπουμε παραγωγή πάντως παίρνετε. Ναι. Προτιμάτε τα λαχανικά γενικά? Ναι, ναι, λαχανικά βέβαια. Μια εβδομάδα θα είναι βγάλουμε. Και εμείς το καλάθι νοικοκυράς ακόμα έχουμε κάποιες ελπίδες. Με το ζόρι. Με το ζόρι. Μέχρι εκεί που φτάνει, τι να κάνουμε. Ψωνίσαμε. Στα μέσα του μήνα είμαστε, τώρα μην περιμένουμε και πολλά πράγματα. Καλό καιρό κάνει σήμερα, Σάββατο μέρα. Εντάξει, ο κόσμος κατέβηκε λίγο το πρωί, έχει λίγο κίνηση παραπάνω από ό,τι περιμέναμε για μέσα του μήνα. Εντάξει, το θέμα είναι η κατανάλωση, ότι ο καταναλωτής πλέον παίρνει μόνο τα βασικά. Ίσα-ίσα τώρα για να περάσει την εβδομάδα, περάσει 2-3-5 μέρες και τέλος. Χρόνια ολόκληρα η λαϊκή της Καβάλας είναι πάρα πολύ καλή. Βρίσκεις ό,τι θες. Φρεσκότατα από τους παραγωγούς μας, οι οποίοι είναι όλοι εντάξει στην δουλειά τους, και ο κόσμος, όπως βλέπετε και εσείς, είναι πάρα πολύ. Ιδίως τώρα που γύρισαν όλοι από τις κατασκηνώσεις, από τις εκδρομές τους, από την παραθέρηση, η κίνηση στην λαϊκή αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μίζει γενικά το καλάθι και ο κύρας ή όχι, λόγω του? Γεμίζει πάντοτε με φρούτα, λαχανικά, τέτοια. Βέβαια ο κόσμος προτιμάει τα φθηνά και κάνει έρευνα αγορά και μετά ψωνίζει. Το καλάθι για να γεμίσει πρέπει να γεμάται η τσέπη. Αν είναι άδεια η τσέπη, δεν γεμίζει το καλάθι. Πάει από πάση με ερχόμαστε. Δόξα τω Θεώ, ο καθένας ξέρει το τι του γίνεται και τώρα ξέρουν όλοι τι του γίνεται. Εντάξει, για τα απαραίτητα. Απαραίτητα είναι. Να την βγάλουμε για αυτήν την εβδομάδα. Ναι. Γεμίζει το καλάθι και ο κυράς γενικά ή δεν γεμίζει? Δύσκολα, εντάξει. Αλλά... Στον τομέα των εμποροβιοτεχνών της λαϊκής αγοράς Καβάλας φαίνεται πως υπήρχε μια μικρή πτώση το πρωί του Σαββάτου. Κάτι που αναμένεται ωστόσο να αλλάξει όσο μπαίνουμε στη φθινοπορεινή περίοδο, αναφέρει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος των εμποροβιοτεχνών Σωτήρης Ιωαννίδης. Στον χώρο των εμπόρων, λοιπόν, όσον αφορά τα ρούχα, τα παπούτσια κτλ., έχουμε μια μικρή κάμψη. Είναι επόμενο αυτό το μήνα. Ο κύριος βοηθάει βέβαια. Αλλά δεν αρκεί μόνο αυτό. Αρκεί ότι, το θέμα είναι ότι στο ρούχο αυτοί οι μήνες, ας πούμε, είναι λίγο δύσκολοι. Δύσκολοι γιατί δυσκολεύεται να επιλέξει η νοικοκυρά ή ο κάθε πελάτης, ας πούμε, να αγοράσει ένα χειμωνιάτικο ρούχο γιατί είναι ακόμα νωρίς. Αλλά και πολύ αργά πλέον για να πάρει ένα καλοκαιρινό. Περιμένουμε να αλλάξει λιγάκι ο καιρός, να δροσίσει λιγάκι που λέμε, να μπει ο κόσμος στην χειμωνιάτικη περίοδο, να δει τι του λείπει, να βάλει σε μια τάξη την οικογένειά του που λέμε και να δει και τι ακριβώς αγορές θέλει να κάνει. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια πτώση, είναι λίγο πεσμένα τα πράγματα όσον αφορά εμάς, όσον αφορά τους εμπόρους. Ευελπιστούμε λοιπόν να γυρίσει λίγο ο καιρός, να μπορέσουμε, ας πούμε, να ανοίξουμε λιγάκι τη δουλειά μας.